Εντάξει, πάμε. Είχα την ευκαιρία στην Κρήτη να επισκεφθώ χθες τις εγκαταστάσεις του ΙΤΕ, ένα ίδρυμα το οποίο υπηρετεί την έρευνα και την καινοτομία, όχι μόνο στο επίπεδο της Κρήτης, αλλά και συνολικά στην Ελλάδα. Ένα ίδρυμα το οποίο αναδεικνύει την εξωστρέφεια της ελληνικής πανεπιστημιακής και ερευνητικής κοινότητας και είναι ταγμένο στην υπηρεσία των πολιτών. Ιδίως στη συμπερίληψη, στην υπαγωγή των νέων τεχνολογιών στην καθημερινότητα όλων των ανθρώπων, περιλαμβανομένων και των ανθρώπων που έχουν πολύ περισσότερες και αυξημένες ανάγκες, όπως είναι για παράδειγμα τα άτομα με αναπηρία. Είναι μια σπουδαία υπηρεσία του ΙΤΕ προς την Κρήτη και προς την Ελλάδα. Σήμερα έχουμε τις επαφές με την τοπική αυτοδιοίκηση για να δούμε πώς εξελίσσονται και τα μεγάλα έργα τα οποία θα αλλάξουν την Κρήτη για τα επόμενα χρόνια και τις επόμενες δεκαετίες. Μια Κρήτη η οποία θα είναι βιώσιμη, περιβαλλοντικά φιλική στην υπηρεσία των πολιτών και πάνω απ' όλα θα αναβαθμίζει το νησί, έτσι ώστε να μπορεί να είναι ελκυστικό προϊόν όχι μόνο για τον τουρισμό, αλλά κυρίως για την καθημερινότητα των ανθρώπων που υπηρετούν. Θα έχουμε και την παρουσίαση του ψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας, ένα ψηφοδέλτιο το οποίο είναι ένα ψηφοδέλτιο ανανέωσης με νέους ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από την κοινωνία, έχουν αναδειχθεί μέσα από την δικιά τους δουλειά, αντιπροσωπευτικό, στο μέτρο που αναδεικνύει όλα τα στρώματα, όλα τα επαγγελματικά υπόβαθρα, με σημαντική συμμετοχή γυναικών πέρα από τους νέους ανθρώπους. Η ελπίδα μας είναι ότι το ψηφοδέλτιο αυτό θα δώσει καλά αποτελέσματα και για την Κρήτη και για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και για τη χώρα, για την αναβάθμιση του πολιτικού μας προσωπικού. Η απάντηση είναι κατηγορηματική. Δεν υπάρχει καμία απολύτως ανταλλαγή, δεν υπάρχει κανένα παζάρεμα. Η κυβέρνηση είναι μια κυβέρνηση αξιών. Δεν πρόκειται να κάνει καμία απολύτως έκπτωση. Βεβαίως και εγώ είχα εκτενή διαβούλευση με την ηγεσία του Αρείου Πάγου και με την πρόεδρο του Αρείου Πάγου και με τον αντιπρόεδρο τον κύριο Τζανερίκο στο πλαίσιο των διατάξεων και σε ό,τι αφορά τα διαδικαστικά ζητήματα. Δεν υπήρξε όμως καμία απολύτως συζήτηση για αυτά τα οποία αναφέρονται. Η σημασία για τη χώρα έχει να μπορέσει να συνεχίσει τη δημοκρατική της πορεία. Μορφώματα τα οποία είναι αντιδημοκρατικά, φασιστικά, θα πρέπει να μένουν εκτός πολιτικής σκηνής και αυτό είναι θα πρέπει να είναι η επιδίωξη όλων μας. Και καμία παρέμβαση στο έργο της δικαιοσύνης. Ποτέ και καμία παρέμβαση στο έργο της δικαιοσύνης. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Πάμε σαν. Πηγαίνετε. Έλα.